Καλησπέρα. 5η 5 Μαρτίου 2020 το βραδινό μας vlog έχει τίτλο «Χαμηλή αυτοεκτίμηση ή σχεσοφοβική». Είναι ο τίτλος που έχει δώσει η ίδια φίλη που έστειλε το email. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγάπη μου. Σας παρακολουθώ καιρό και θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου γιατί καταρχάς επιτελείτε δύσκολο έργο και κατά δεύτερο, συμβάλλεται κατά πολύ στο να αλλάξουν τα μυαλά στην Κύπρο, αφού διώχνεται πολλά στερεότυπα. Κούκλα μου, σε ευχαριστώ να σε καλά. Αυτό που με ταλανίζει λοιπόν είναι μια ερώτηση που σκέφτομαι κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον ερωτικό σύντροφο ή και σε στιγμέ που νιώθω μόνη. Γενικά, θα ήθελα να σας δώσω το υπόβαθρό μου για να μπορέσετε να καταλάβετε τι άνθρωπος είμαι και γιατί πλάστηκα με αυτόν τον τρόπο με την πάροδο των χρόνων. Όταν λες πλάστη κανένας γιατί διαμορφώθηκε έτσι η προσωπικότητα σου και ο χαρακτήρα σου. Στην παιδική μου ηλικία είχα έναν κολλητό, ο οποίος ήταν σαν αδερφός για μένα. Παρόλο που με πλήγωνε και με απέριπτε πολλές φορές. Δηλαδή από τότε που με θυμάμαι, το θυμάμαι να είναι στο πλάι μου συνοδοιπόρος, αδελφός, φίλος, κολλητός. Γενικά ήταν πολύ ζυζάνιο όπως το αποκαλούμε και στα 13 μου αφού ξεκόψαμε, πληγωμένη εγώ, και ξαναρχίσαμε να κάνουμε παρέα, οι γονεί μου άρχισαν να με ρωτούν όποτε πήγαινα σπίτι του αν θα είμαστε μόνοι μα. Δηλαδή με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν μπροστά του και αν έλεγαν να είμαστε μόνοι, μου έλεγαν να πω σπίτι. Μια περίοδο λοιπόν που ήμασταν κάθε μέρα μαζί, μου είπαν οι γονεί μου, εμέσως πλήν σαφώς, ότι δεν τους αρέσει που είμαι κάθε μέρα μαζί του γιατί μπορεί να έχουμε σεξουαλικές επαφές. Τι μου θυμίζει αυτό τώρα, μου θυμίζει την... το αν ήμουνα σε μια ηλικία παρόμοια με αυτή που, που, που ήσουνα στα 13. Είχα έναν πάρα πολύ καλό φίλο, κολλητό φίλο, τον Νικόλα τον Εύζονα, ο οποίο είναι ψυχαναλυτή και διδάσκει ψυχανάλυση και στι Πανεπιστημίε του Παρίσι. Μάλιστα τώρα, με τον οποίο ήταν και είναι η φιλία μα αγνότατη. Πάρα πολύ καθαρή φιλία, και θυμάμαι ότι μια μέρα ε, είπε η γιαγιά μου. Άντε τώρα, όταν ήμουν 13 ετών, ότι πέρασε ο θείο μου έξω από το σπίτι του Νικόλα και ότι εγώ ήμουνα στο δρόμο και μιλούσα με τον Νικόλα στο, στη, στην αυλή. Όντω, ό,τι σου που το πατρικό του Νικόλα, έχει κάγκελα εκεί μπροστά στο δρόμο. Δεν ξέρω πού πήγαινα. πήγαινα. πρέπει να πήγαινα πιάνω. Σε κάποιο φροντιστήριο θα πήγαινε. Και βρήκα τον Νικόλα εκεί και μιλούσαμε. Και ήρθε η γιαγιά μου και είπε: Τι ντροπή είναι αυτή να μιλάει με αγόρι μέσα στο δρόμο και να τη βλέπει ο κόσμο. Και πραγματικά. Ήπτα, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πλατωνικά φίλοι που αγαπιόμαστε πάρα πολύ καμία σχέση. Εγώ ήμουν σε σοκ να μου έχουν καταστρέψει την παιδική μου αθωότητα. Να μην μπορώ να πιστέψω τα λόγια τους. Τα λόγια του γονιό σου, βεβαίω. Γιατί αυτοί σκεφτόμουν με πονηρό μυαλό και νόμιζαν ότι εσύ είχε πονηρό μυαλό ενώ δεν είχε. Αυτό το είχε καταλάβει ότι φοβόντουσαν πω μπορεί να μου έκανε κάτι σεξουαλικό, αλλά του είπα όχι ρε, απλώς φοβούνται πως θα κάνουμε καμιά χαζομάρα. Αυτό μου έλεγαν όποτε τους ρωτούσα γιατί με ρωτάνε συνέχεια. Αυτό μου έλεγαν όποτε τους ρωτούσα γιατί με ρωτάνε συνέχεια. Τέλος πάντων μετά από αυτό το σκηνικό άρχισα να κλαίω και να λέω στους γονείς μου ότι είναι παρανοϊκοί και κάπου εκεί σταμα σταμάτησε το θέμα. Μετά από λίγο καιρό, στα 15 μου, ξανά έφυγε από τη ζωή μου αυτός ο κολλητός μου φίλος με απέφευγε, μου συμπεριφερόταν άσχημα χωρί να ξέρω τον λόγο, γιατί πάντα τον στήριζα και ήμουν πολύ κομπλέ απέναντί του. Έχασα την αξιοπρέπεια μου εκείνη την περίοδο, γιατί κατά κάποιον τρόπο τον παρακαλούσα. Θα ήθελα επίση να αναφέρω ότι στα παιδικά μου χρόνια, τύπου 4 5 Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού, παρακολουθούσα παιδοψυχολόγο γιατί είχα κάτι σαν παιδική κατάθλιψη. Στο σχολείο δεν μου συμπεριφέρονταν και τόσο καλά, γιατί ήμουν διαφορετική με αποτέλεσμα αυτό να πλήξει την αυτοπεποίθηση. Περνούσα και διάφορες καταστάσεις με κάποια που ήταν μέσα στην οικογένεια, όχι εξ η οποία μπροστά στους φίλους μου και στους δικούς μου ήταν άγγελος και πίσω τους μου συμπεριφερόντας σαν σκουπίδι. Σα σκουπίδι. Δεν με πίστευε κανεί. Δηλαδή, δεχόσουν αμπούλινγκ και στο σχολείο και στην οικογένεια και σου έκανε και γκάζ λάιτινγκ αυτή. Σεύγα σε έβγαζε τρελή. Πριν λίγο καιρό κατάφερα να το ξεπεράσω και να συγχωρήσω τον εαυτό μου επειδή δεν έφταιγα εγώ και να συγχωρήσω του δικού μου που δεν με πίστευαν. Οι γονεί σου δεν σου είχαν εμπιστοσύνη, όπω το Με την πάροδο το χρόνο φάνηκε η αλήθεια, αλλά ποτέ δεν ήταν αρκετό. Μα είναι πάρα πολύ τραυματικό να βιώνει μια τέτοια δικία και να μην σε πιστεύουν, να σε βγάζουν τρελό. Ο ρόλο του γονιού είναι να φουγκράζεται το παιδί του και να νιώθει το παιδί του, όχι να κάθεται απέναντι κριτή να κατακρίνει το παιδί του και να το κριτικάρει. Παρεπιπτόντω, η μητέρα μου ποτέ δεν μιλά για εκείνα τα χρόνια που παρακολουθούσα παιδοψυχολόγο, σαν να τη φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά στην ουσία σε δύσκολη θέση με φέρνει αυτή, βέβαια. Δεν είναι κακό να πάμε στον ψυχολόγο και να... ή να πάμε στον ψυχολόγο ενήλικη, να βάζει στον παιδοψυχολόγο τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου κακό. Αντιθέτω, είναι ένα πολύ καλό θεμέλιο για τη ζωή, ένα πολύ καλό εφόδιο για τη ζωή μα μετά το να πάει ένα παιδί στον παιδοψυχολόγο. Μακάρι να ήξερε η μάνα μου πω ήταν να ξυπνά κάθε μέρα χωρί να βρίσκει ένα λόγο για να χαμογελάσει, για να νιώσει καλά. Ένιωθα χάλια. Μακάρι να μπορούσα να σα το περιγράψω. Το ξεπέρασα μόνη μου βέβαια, χωρί να έχει βοηθήσει πολύ ο πεδοψυχολόγο. Ή μπορεί τη βοήθεια του παιδοψυχολόγου τότε να μην την κατάλαβε και να ήταν έμμεση. Αγαπητοί μου, μπορεί να καταλάβω. Έχω περάσει κι εγώ. Όχι βέβαια, παιδική κατάθλιψη όπως την αναφέρεις εσύ γιατί η παιδική κατάθλιψη είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι και σπάνιο φαινόμενο να έχει ένα παιδί κατάθλιψη έχω περάσει εφηβική και ενανική κατάθλιψη ε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι βίωσε εσύ αλλά η κατάθλιψη για όσου την έχουμε βιώσει και όσοι έχουμε γεννηθεί με αυτό το γονίδιο που μας προδιαθέτει προς την κατάθλιψη ξέρουμε πολύ καλά τι μεγάλο μανίκι είναι Φτάνουμε στο σήμερα λοιπόν, είμαι σχεδόν 23 ετών και δεν μπορώ να σταυρώσω που λέμε σχέση. Είμαι και διαφορετική. Σκέφτομαι διαφορετικά. Θέλω αυθεντικότητα στους ανθρώπους. Θέλω βάθος και δεν το βρίσκω. Και το έχετε πει και εσείς, όσο πιο πολύ βάθος έχεις, τόσο πιο δύσκολο να βρεις κάποια σχέση, γιατί αυτά που βλέπεις γύρω σου δεν, σου, δεν ταιριάζουν εύκολα με τις προτιμήσεις σου, με αυτό που είσαι. Έχω προσπαθήσει να κάνω δύο σχέσεις, αλλά ήταν άκαρπες. Ήταν κάπως αλαζονικοί, εγωιστές, δειλοί. Γενικότερα όμω δεν μπορώ να αφαιθώ. Δεν μπορώ άλλο να είναι στο πεδίο μου. Δεν το έχω συνηθίσει. Θέλω να είναι μακριά από το comfort zone μου για να με προστατέψω. Ενώ δεν θέλει να δεν, δεν καλά να έρθει πολύ κοντά σου συναισθηματικά κάποιο. Θέλω να εμπιστευτώ full, πλήρω δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να αφαιθώ. Πιέζομαι εύκολα. Νιώθω ότι ο άλλο με πνίγει όταν δεν το πάει πιο χαλαρά. Θέλω πολύ περισσότερο χρόνο είναι σαν να φοβάμαι να νιώσω, σαν να μην πιστεύω ότι κάποιο εντό εγώ ξένο μπορεί να νιώσει κάτι για μένα να με αγαπήσει. Έχω δουλέψει πολύ στον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια. Πάλεψα να με αποδεχθώ, μα έκανα τεράστια διαφορά και σχεδόν τα κατάφεραν. Μπράβο, αγάπη μου. Αυτό όμω δεν το έχω ξεπεράσει και δεν ξέρω γιατί. Ίσως να μην έχω εμπιστοσύνη στο αντίθετο φίλο λόγω εκείνου του κολλητού. Νιώθω ότι δεν μπορώ να του χειριστώ του άντρε, ότι είμαι ανάπηρη εντό εισαγωγικών να κατακτήσω κάποιον. Ή ανίκανη, θε να πει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να με φανταστώ σε μια σχέση όπου άλλο ένα αποθέτει ενέργεια πάνω μου. Δεν μπορώ, το φοβάμαι. Και φοβάμαι να μην έχω ακόμα θέμα με την αυτοπεποίθησή μου. Γιατί προσπάθησα όντω. Με την αυτοεκτίμηση σου θε να πει περισσότερο. Γιατί προσπάθησα όντω, έκανα μεγάλα άλματα και με αγάπησα. σω δεν με αγαπώ αρκετά, όμως, και αυτό με πληγώνει που μου συμπεριφέρομαι έτσι. Ελπίζω να με βοηθήσει να ξεδιαλύνω αυτή την κατάσταση κάπω. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολλέ ασχολίε και ότι μπορεί να καθυστερήσετε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σα, μια απελπισμένη φίλη. Αγάπη μου, πήρε τόσο χρόνο όσο είχε πάρει και για του υπόλοιπου. Πέντε μήνε πήρε αυτό το, το, mail να, να γίνει vlog και το έχω πει και πρόσφατα ότι ο λόγο που συνεχίζω να κάνω δύο mail τη μέρα, παρόλο που έχει περάσει η περίοδο το Δεκεμβρίου που έλεγα ότι θα έκανα μόνο το Δεκέμβριο δύο vlogs τη μέρα είναι ακριβώς για να, γίνουν, να, να φεύγουν αρκετά, vlog, αρκετά email που δεν έχουν γίνει ακόμη vlogs. Λοιπόν, 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 φίλε να Πρώτον, ε, ταλαιπωρήθηκες με παιδική κατάθλιψη. Αυτό δείχνει, εκ των πραγμάτων, ότι έχεις μια ισχυρή γενετική προδιάθεση προς την κατάθλιψη και είσαι μεγάλη μαχήτρια, τεράστια μαχήτρια, που καταφέρνεις να διατηρήσεις την κατάσταση που είσαι με τη γενετική προδιάθεση που έχεις. Μπράβο! Αυτό που θέλω να σου πω και στο λέω με πάρα πολύ αγάπη και στο λέω από το χώρο κάποιου ανθρώπου ο οποίος, ο οποίος επίσης έχει γενετική προδιάθεση για, κα, για κατάθλιψη, ίσως όχι τόσο ο, σοβαρή όπως τη δική σου, γιατί σου λέω εμένα δεν μου είχε εμφανιστεί στην ηλικία εκείνη την, του δημοτικού ή μπορεί να μου είχε εμφανιστεί και να μην με είχαν καταλάβει Πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν το έχει κάνει, να πα να δει ένα πολύ καλό ψυχιατρό από κοντά. Εφόσον είσαι στην Κύπρο, θα σου συστήσω να πα να δει τον Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου που είναι εξαιρετικό. Είναι ο καλύτερο ψυχιατρός που γνωρίζω. Αυτό που ερχόταν και στην εκπομπή. Να σε αξιολογήσει, να σου κάνει μια αξιολόγηση για το αν χρειάζεσαι φαρμακευτική υποστήριξη σε περίπτωση που έχει μακροχρόνια κατάθλιψη και έχει μείνει αθεράπευτη από τον καιρό που ήσουν παιδί, γιατί και από προσωπική πείρα το λέω, όσο αφήνουμε την κατάθλιψη χωρί θεραπεία, τόσο πιο σοβαρή γίνεται. Εντάξει, αυτό θα το κάνεις ε, ε, προληπτικά. Θα το κάνεις επειδή δεν σου λέω ότι έχει κατάθλιψη τώρα, δεν σου λέω ότι, έχεις, ότι είσαι άρρωστη ψυχολογικά ή είσαι άρρωστη ψυχιατρικά, σου λέω λόγω του ιστορικού σου. Να πα να δει έναν καλό ψυχίατρο, Εγώ προτιμώ το γρηγόρα, εφόσον είσαι στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού θε να πα εσύ, για να έχει μια αξιολόγηση για το αν έχει κατάθλιψη σε αυτή τη φάση και αν χρειάζεσαι να κάνει αντικαταθλιπτική θεραπεία. Γιατί η κατάθλιψη δεν παλεύεται χωρί αντικαταθλιπτική θεραπεία και όσοι άνθρωποι προσπαθούν από μόνοι του να ξεπεράσουν την κατάθλιψη, καταλήγουν να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ πρώτα απ' όλα ήδη. Και ίσως να ταλαιπωρούνται και κάποιοι άνθρωποι που είναι γύρω τους, αλλά κυρίως ήδη. Λοιπόν, ε, λυπάμαι πάρα πολύ για τους γονείς σου, οι οποίοι πρέπει να είναι συγγενείς με τη μάνα μου, με τη γιαγιά μου, δεν, δεν, δεν εξηγείται διαφορετικά. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το παιδί μας, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την αγνότητα και καθαρότητα του παιδιού μας, το οποίο εμεί μεγαλώσαμε. Εγώ πολλές φορές έλεγα στη μάνα μου, εσύ μη μεγαλώνεις εσύ με μεγαλώνει. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον τρόπο που με μεγαλώνει εσύ εμένα. Δηλαδή, αυτό ο τρόπο με τον οποίο οι γονεί σου, σου συμπεριφέρονται, να θεωρούν ότι η φιλία σου με τον κολλητό σου ήταν κάτι πονηρό, να του το λε πω δεν είναι και να μην σε πιστεύουν. Να, σε, να, σου βάζουν αυτοί οι ίδιοι αμφιβολίες για τον εαυτό σου. Το γεγονός ότι υπήρξε κάποιο πρόσωπο μέσα στην οικογένεια, εξαχιστίες φαντάζομαι συγγένεια, το οποίο σου φερόταν άσχημα και να τους το λέει το παιδί τους και να μην το πιστεύουν, επειδή αυτό γινόταν την ώρα που δεν ήταν μπροστά, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό λάθο εκ μέρου του σου. Εγώ νομίζω ότι αυτό περισσότερο θα σε έχει επηρεάσει στο να έχει δυσκολία να αφαιθεί συναισθηματικά και να αγαπήσει τον εαυτό σου πλήρω παρά η απώλεια του κολλητού. Και μην σου πω ότι και η απώλεια του, κολλη... Για την απώλεια του κολλητού μπορεί να παίξει ρόλο και η στάση του γονέα σου. Δηλαδή. Ε, εφόσον όπως ο πρώην κολλητός σου, όπως το, λες, το παιδί που κάνατε παρέα όταν ήσουν α, α, στο σχολείο έμαθε ότι οι γονείς σου δεν ήθελαν να κάνετε παρέα ή ότι σε θεωρούσαν ότι θεωρούσαν ότι μπορεί να κάνατε κάτι πονηρό <coughs> δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να, να σε εγκατέλειψε μήπως σε ερωτεύτηκε και φοβόταν να το εκφράσει εφόσον ήξερε ότι έρχεσαι από μια οικογένεια τόσο αυστηρή και τόσο ε, συντηρητική που κλπ. κλπ. Ε, είναι μεγάλο τραύμα να χάσεις έναν κολλητό φίλο είναι απώλεια, είναι πολύ μεγάλη απώλεια, είναι τραύμα το οποίο σαφώς σε έχει επηρεάσει και συνέβη και μετά που τελείωσες τη ψυχοθεραπεία με τον παιδοψυχολόγο, οπότε το διαχειριστήκες μόνη σου. Ε, η γνώμη μου είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία τώρα που είσαι ενήλικας. Δεν είσαι ακόμα ενήλικας, έφηβης ακόμη είπαμε, μέχρι τα 24, 26, τότε ενηλικιωνόμαστε, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνεις ψυχοθεραπεία, γιατί με το ψυχολόγο σου μαζί θα βρείτε τις ρίζες της ανασφάλειας σου, των φοβιών σου. Στην ουσία έχεις όντω μια φοβία για τις ερωτικές σχέσεις, η οποία μπορεί να σημαίνει φοβάμαι ότι αν αφεθώ και αγαπήσω και αγαπηθώ, μπορεί μετά να με προδώσει αυτός ο άνθρωπος, όπως με προδώσει ο κολλητός μου, με εγκατέλειψε, χωρίς εξήγηση ή μια φοβία, ένας φόβος του αν αγαπήσω και αγαπηθώ, αν αφαιθώ να αγαπήσω και να αγαπηθώ, υπάρχει περίπτωση μετά αυτός που θα αγαπήσω και που θα με αγαπήσει να μου φερθεί με έναν τρόπο όπως μου έχουν φερθεί οι μου στο παρελθόν που δεν με στήριξαν ως δικό τους άνθρωπο. Δυστυχώ, κάποιες οικογένειες στην Κύπρο το έχουν αυτό το πράγμα, να βάζουν πρώτα απ' όλα τους ξένους και μετά τα παιδιά τους. Κάποιε οικογένειε παλιάς παλιέ κελάδε, παλιά, παλιά κεφάλια. Και λέει είναι το κεφάλι στην Κυπριακή Διάλεκτο. Κάποια παλιά κεφάλια, ζούμε αυτή την οτροπία, πρώτα απ' όλα ο κόσμο και τι θα πει ο κόσμο και μετά τα παιδιά μα. Αυτό είναι καταστροφικό. Εξαιρετικά καταστροφικό. Και επίση εξαιρετικά καταστροφικό είναι να μην ε, δίνει το παιδί σου την ευκαιρία να νιώσει καλά και να νιώσει φυσιολογικό. Και τι σημαίνει η μάνα σου δεν μπορεί να συζητάτε το γεγονό ότι πήγαινε στον παιδοψυχολόγο. Τι σημαίνει, νιώθει ενοχέ ότι δεν ήταν καλή μητέρα, νιώθει ντροπή να πει ότι η κόρη τη πήγαινε στον παιδοψυχολόγο, Πάρα κάτω. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να πα σε ψυχολόγο τώρα για να τα βρει με τον εαυτό σου. Τώρα, στην ηλικία που είσαι των 23 ετών, έχει και τη γνωστική και τη συναισθηματική ικανότητα να αποφεληθείς στα μάλλα πάρα πολύ από την ψυχοθεραπεία. Θα σου πω ότι 23 χρόνια είσαι πάρα πολύ μικρή για να ανησυχεί για το ότι ακόμη δεν έχεις κάνει σχέση, είναι πολύ θετικό το ότι ε, δεν προχώρησες σε σχέση με τους δύο τύπους που έχεις περιγράψει ή που έχεις περιγράψει με αρνητικά χαρακτηριστικά, Εφόσον παρακολουθείς συχνά το κανάλι μας εδώ πέρα θα γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολε οι σχέσεις στη σημερινή μέρα, γιατί σημερινή εποχή, γιατί ακούμε πάρα πολλέ επιστολές από πάρα πολύ κόσμο και περισσότερες ερωτικές επιστολές από νεαρές κοπέλες σαν και σένα. Δεν, δεν, είναι εύκολο στις μέρες μας να κάνεις μια υγιή ερωτική σχέση, ε, ούτε όμως και ακατόρθωτο, ούτε όμως και απίθανο. Και σίγουρα, αν εσύ κυκλοφορεί και σκέφτεσαι ότι έχει εσύ πρόβλημα και ότι εσύ έχει φοβία για τι σχέσει και ότι είσαι σχεσοφοβική και διώχνει του άνδρε, αυτό δεν θα σε βοηθήσει ούτε να αγαπήσει τον εαυτό σου περισσότερο, ούτε να βρει τη δική σου ισορροπία και ψυχική ευεξία, ούτε να είσαι σε θέση να αναγνωρίσει όταν γνωρίζει κάποιον κατάλληλο και αξιόλογο ότι ναι, αυτό είναι κατάλληλο, αυτό είναι αξιόλογο, αυτόν μπορώ να τον εμπιστευτώ. Σου συστήνω να διαβάσει το βιβλίο μου Η Ανατομία μια γυναίκα το οποίο βρίσκεται δωρεά στην ιστοσελίδα μου, θεκλαπετρίδων.com, να διαβάσει και το βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχή. Αυτά τα δύο βιβλία μου είναι αυτά που έχω γράψει πρωτού υπογράψω συμβόλαιο με τον εκδοτικό οικοψυχογιό, το οποίο δίνω δωρεά στον κόσμο σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου flipbook στην ιστοσελίδα μου. Να διαβάσει τα βιβλία μου θα σε βοηθήσουν, ειδικά του η ανατομία μια γυναίκα, επειδή αυτέ τι μέρε το διαβάζω, για τα βιντεάκια που φτιάχνω για τους φίλους που είναι στο πρόγραμμα της συμμετοχής στο κανάλι, το ξαναδιαβάζω το βιβλίο, όντως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για σένα. Πάρα πολύ χρήσιμο για νέες κοπέλες οι οποίες θέλουν να καταλάβουν τον εαυτό τους, να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να καταλάβουν τι πάει χει με τις ερωτικές τους σχέσεις. Σου στέλνω την αγάπη μου και μια μεγάλη μεγάλη σφιχτή αγκαλιά.